Ενημερωτική συγκέντρωση συνταξιούχων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο εργατικό κέντρο στην Άρτα. Όπως έκαναν οι πολιτικοί συνταξιούχοι, έτσι και οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο, ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο των συνταξιούχων στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιούχων Οργανώσεων πήρε απόφαση να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην Άρτα βρέθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων που έκανε λόγο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, όπως την ακρίβεια, τη μείωση των συντάξεών τους, αλλά και την υγεία. Σήμερα κάνουμε μια περιφερειακή σύσκεψη με όλα τα σωματεία της Ηπείρου και θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματά μας και να ετοιμάσουμε τις επόμενες κινητοποιήσεις για το επόμενο διάστημα. Και εδώ θέλουμε να ανταλλάξουμε σκέψεις. Εδώ είναι όλα τα στελέχη μας, μέλη των υπηρετικών συμβουλίων. Ανταλλάξουμε σκέψεις ώστε να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Ήδη πραγματοποιούμε τοπικές συγκεντρώσεις, τα κάνουμε τα σωματεία μας. Πέρα από τα προβλήματα με το εισόδημά μας, που είναι πολύ σοβαρό και είναι το βασικό για την Αθήνα, και μετά άλλα προβλήματα που μας απασχολούν, τα προβλήματα της υγείας, τα προβλήματα της ασφαλείας, όλα αυτά έχουν σχέση σε εμάς. Οι δυσκολίες που έχουν προκύψει τώρα με τις καινούριες εξελίξεις που έχουμε στη μέση μας, εμάς μας απασχολούν. Αλλά ταυτόχρονα όμως εμείς ξέρουμε ότι αυτό συγχύζει και σε εμάς και στους εργαζόμενους, γιατί θα αναγκαστούν και ήδη χτες την κομίσια ζητήσανε για ένα κονδύλιο του 1,5 εκατομμύρια για το καινούργιο εξωτερικά προγράμματα. Και αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βήματα κόβονται από συντάξεις, κόβονται από προγράμματα και έχουν επιπτώσεις και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι προγραμματίζουμε κινητοποιήσεις για το επόμενο διάστημα. Με αποκορύφωμα στις 24 του Νοέμβρη θα κάνουμε πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα για να πάμε στο Υπουργείο Οικονομίας να διαμαρτυρηθούμε, γιατί σήμερα η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρημα. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο ταβάνι. Αυτά που έχουν ανακοινώσει και για τους συνταξιούχους δεν μας βρίσκουν σύμφωνοι. Λένε για, μιλάνε για 3%. Όταν ο πληθυσμός τρέχει, όλοι μας το ξέρουμε. Και έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο συναδέλφους οι οποίοι δεν θα πάρουν ούτε το 3% γιατί έχουν προσωπική διαφορά. Αυτά τα ζητήματα λίγο πολύ είναι γνωστά δηλαδή εδώ στους συναδέλφους. Όλα αυτά θα τα διεκδικήσουμε, θα απαιτήσουμε να δοθούν και στα πολιτικά. Οι συντάξεις μας έχουν παραμείνει ίδιες. Είπανε για φέτος ότι θα δώσουν 3% για τον καινούριο χρόνο. Εμείς λέμε ότι είναι πολύ λίγα δηλαδή για να μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες που έχουμε σήμερα. Σας είπα και πριν ότι η ακρίβεια έχει φτάσει αυτό. Δηλαδή το 1 κιλό λάδι και 1 κιλό φέτα, ας πούμε, έφυγε η σύνταξη της ημέρας. Τα πράγματα έχουν πάρα πολύ. Και για ορισμένους συναδέλφους δεν θα πάρουν ούτε αυτή την αύξηση το 30%, γιατί έχουν προσωπική διαφορά και για ό,τι αύξηση είναι θα τους αφαιρεθεί από εκεί πέρα. Τους δίνει ένα επίδομα όπως κάνει κάθε φορά. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα δεν μας ικανοποιούν και θέλουμε ουσιαστικές αυξήσεις για τους συνταξιούχους, τουλάχιστον ας πούμε στο επίπεδο της ζωής. Και μια σειρά άλλα ζητήματα. Για τα προβλήματα της υγείας, η κατάσταση, όχι, το διαπιστώνετε κι εσείς και εμείς, ότι δεν πάει άλλο. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι καλή. Υπάρχουν τεράστιες συλλήψεις σε νοσοκομείο και ιατρικό προσωπικό. Οι λύσεις στα νοσοκομεία μεγαλώνουν και πολλοί συνάδελφοι και πολλοί κόσμοι από τις λαϊκές οικογένειες αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη προκειμένου να πάνε στα ιατρικά κέντρα για να εξυπηρετηθούν. Και πληρώνουν ένα σκαλισμένο. Για το επόμενο διάστημα θα καταλήξουμε εδώ σήμερα με τους συναδέλφους. Θα πάμε κατά τόπους υπηρετοποίησης για διάφορα προβλήματα, για τα προβλήματα της υγείας, για τα προβλήματα των πληστηριασμών. Και αποκορύφωμα θα είναι όλη αυτή η προετοιμασία για να πάμε στην πανελλαδική κινητοποίηση που θα γίνει το 24 Νοέμβρη στην πλατεία Εκφραστών στην Αθήνα. Ήδη η Αθήνα, εμείς σαν Αττική, στις 14 πάλι έχουμε πανελλαδική κινητοποίηση και θα πάμε στον Υπουργό Εργασίας να το εκθέσουμε. Δηλαδή θα είμαστε σε μια συνεχή κινητοποίηση. Το λόγο έλαβε και ο πρόεδρος του συνταξιούχων του νομού Άρτας, Κώστας Παπαϊωάννου. Συνομίλησε συνέλευση ο ιδιωτικής Ελλάδας συμμετέχουν όλοι οι νομοί κατηγορία Ήπειρο. Οι εργαζόμενοι είχαν δημόσια και συνταξιούχοι της Ήπειρο.
Πανελλαδική πανασυνταξιούχικη συγκέντρωση της Αθήνας θα γίνει στην πλατεία Κλαφ Μόνος στις 24 Νοεμβρίου. Το συνταξιούχικο κίνημα καταγγελμένο σε τέτοιες πανελλαδικές σκέψεις αναπεριοχή για να οργανώσει τα επόμενα βήματά του. Είμαστε σε μια φάση που στην περιοχή μας γίνεται ένας πόλεμος ενάντια στην Παλαιστίνη, ενάντια σε αυτούς που 75 χρόνια ζουν κάτω από την τρομοκρατία, από την δολοφονία, και το συνταξιακό κίνημα είναι μαζί τους και διαδηλώνει με όλους τους εργαζόμενους και με όλο τον λαό. Αυτό σαν μια εισαγωγή. Τώρα το συνταξιακό κίνημα, όπως είπα και πριν, παλεύει και θα παλεύει συνέχεια για να υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, να συμπληρωθούν με το απαιτούμενο προσωπικό. Προσπαθούν οι συνταξιούχοι να δημιουργήσουν μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να επιβιώνει. Γιατί η σύνταξη που παίρνει φτάνει μέχρι το πρώτο 15ήμερο. Από εκεί και πέρα δεν έχει να προχωρήσει για τα υπάρχοντα και για τα προζήν. Τώρα το ζήτημα της ασφάλισης, όπως πραγματικά το δούμε το τελευταίο χρόνο, τα χρόνια συνταξιοδότησης αρχίζουν και αυξάνονται, ήδη έχουν φτάσει στα 74, και πολλά άλλα ζητήματα που είναι στην καθημερινότητα του συνταξιούχου.